κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Εγώ είμαι η Λιγόνη από το κανάλι Λιγόνης Good Vibes και σήμερα έχουμε ένα μακιγιάζ το οποίο ήταν πρόταση της περιοχής Αθηνάς και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκεκριμένα στο τελευταίο μακιγιάζ που είχα ανεβάσει, που ήταν το φθινοπωρινό, μου είπε να κάνω αν θέλω ένα εύκολο και καθημερινό απλό μακιγιάζ για εμάς που τρέχουμε, γιατί και εγώ το τρέχω και προφανώς συνήθως καθημερινά είτε δεν βάχομαι καθόλου είτε άμα θέλω έτσι λίγο να αυτό να περιποιηθώ, θα προτιμήσω πάρα πολύ απλά πραγματάκια, 2-3 πράγματα, θα δείτε κιόλας ότι δεν θα βάλω πολλά τώρα. Οπότε θα προσπαθήσω να κάνω ένα ρεαλιστικό μακιγιάζ του δεκάλεπτου, ας πούμε, κάπου εκεί, όπου όλες τις μανούρες μπορούμε να αφιερώσουμε 5-10 λεπτά, υποθέτω, ώστε να περιποιηθούμε έτσι ένα τσακ. Λοιπόν, να σας πω, έχω κάνει μπαρνάκι, έχω βάλει την ενίδα του κρύμου, βάζω αυτή την είτε από CeraVe, που μου αρέσει πάρα πολύ, έχω πάρει το μεγάλο που είναι και για σώμα και για πρόσωπο. Είτε φοράω από Essence την μπανάνα που σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο και σε πολλά βίντεο γενικά. Λοιπόν, παίρνω το setting spray από τη Ρία Διάζα, ξεκάζομαι λίγο. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με τη βάση μου. Λοιπόν, συνήθως φοράω κάποια συνήθως φοράω την ενυδατική μου το πρωί, θα πίνω πρόσωπο δουλειά και τα λοιπά. Και ξεκινάω με βάση που είναι αυτή εδώ από Essence, το οποίο είναι primer και έχει και λίγο χρώμα. Οπότε καθημερινά δεν βάζω βαριά make-up, βάζω είτε μόνο primer ώστε να κλείσω λίγο η πόρη και να φαίνεται έτσι πιο λίγο το δέρμα, είτε μία BB cream, είτε μία CC cream, κάτι light. Τα make-up τα πιο βαριά τα έχω για ένα πιο καλό βάψιμο, γιατί γενικά δεν υπάρχει λόγος να φορτώνουμε καθημερινά το πρόσωπο. Και είτε έχετε είτε δεν έχετε πολλά σημάδια, κάτι ελαφρύ μπορεί να καλύψει λίγο κοκκινίδες και τα λοιπά. Βλέπετε ήδη έγινε αρκετά πιο λίγο. Την απλώνω με τα χέρια την BB cream, δεν ξέρω, γενικά το make-up το απλώνω πάντα με σφουγγαράκι. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο μου αρέσει πιο πολύ με τα χέρια να το απλώνω. Είμαι αρκετά ευχαριστημένη, διότι είναι και primer, αλλά έχει και μια πολύ ελαφριά κάλυψη και είναι και αρκετά ελαφρύ. Λοιπόν, συνήθως, άμα δεν χρησιμοποιώ αυτό, παλιά έβαζα το καλοκαίρι την Bioten, την BB cream, η οποία εντάξει, ήταν σχετικά καλή, για καλοκαίρι που δεν θέλουμε κάλυψη. Είχε κάλυψη, απλά ήταν λίγο λιπαρή, δηλαδή ήθελε σε τσάρισμα. Αυτή δεν φέρει και προσφέρει, προσαρμόζεται στο δέρμα, έχει μια ελαφριά κάλυψη, υδατώνει και πώς το λένε, θαμπώνει, έχει εφέ που θαμπώνει, ενυδατώνει και το κάνει το δέρμα να φαίνεται τέλειο. Λοιπόν, δεν θα βάλουμε κάτι άλλο από πάνω. Εναλλακτικά πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιήσω και αυτό το make-up που είναι από Maybelline. Μου έχει αρέσει πάρα πολύ και είναι αρκετά ελαφρύ. Όπως από Maybelline μου έχει αρέσει πολύ και για καθημερινά το Fit Me. Δηλαδή αυτά τα δύο από Maybelline τα θεωρώ πάρα πολύ αξιόλογα και είναι αρκετά ελαφρύ, οπότε πολλές φορές χρησιμοποιώ και αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με concealer Fit Me από Maybelline. Θα βάλω έτσι λίγο, όχι πολύ. Πάμε λίγο με το Blitz Blender να τα πλουνάρω. Θα να δώσω λίγο φως και λίγη κάλυψη αν υπάρχει μια κούραση κάτω από τα μάτια. Εγώ κοιμήθηκα καλά χθες, οπότε είναι ok, τα μάτια μου δεν είναι ταλαιπωρημένα. Θα πάρω ένα σχεδόν τελειωμένο και θα χτενίσω λίγο τα φρυδάκια για να έχουν έτσι ένα ωραίο σχηματάκι και μετά θα τα περάσω λίγο. Το συγκεκριμένο είναι από Amy's και μου αρέσει πολύ. Το έχετε καταλάβει.
Είναι λίγο σκούρο βέβαια, γιατί τώρα τελευταία φορά τα είχα ανοίξει λίγο τα βαριδάκια μου. Και το συγκεκριμένο είναι ένα τσακ σκούρο. Αλλά οκ. Λοιπόν, ωραία. Σχημάτισα λίγο τα βαριδάκια μου. Δεν βάζω τώρα το απονίξ, ούτε τζέλ, ούτε τίποτα. Απλά τα περνάω με το μολυβάκι. Λοιπόν, αν ξέρω, εγώ συνήθως δεν βάζω σκιά καθημερινά, αλλά βάζω eyeliner. Τέλος πάντων, τώρα θα σας δείξω. Μπορείτε να βάλετε και μια σκιά έτσι για παλίν. Για να δώσετε έτσι λίγο λάμψη και λίγο ένταση και στο μάτι. Δεν θα κάνω γονείς και τα λοιπά. Θα βάλω απλά μόνο σε όλο το κινητό βλέφαρο αυτή τη ροζ σαμπανιζέ ωραία σκιά. Για να υπάρχει έτσι λίγο λάμψη. Θα να το κρατήσω πολύ έτσι η basic. Ωραία, περνάμε μία στρώση. Τη στρώνουμε όμορφα. Και είμαστε κουμπλέ. Λοιπόν, τώρα εγώ θα βάλω και eyeliner. Γιατί βάζω και θέλω να είναι ρεαλιστικό το βίντεο, είστε και μικρός. Θα βάλω και ένα μόβ βασικά για να υπάρχει λίγο χρώμα. Συνήθως βάζω μαύρο όμως. Εσείς μπορείτε να το παραλείψετε. Εγώ επειδή το βάζω γρήγορα, όχι είναι κεραμίδι, δεν είναι μαύρο. Λοιπόν, αυτό ίσα λίγο. Για να κάνει έτσι λίγο τη διαφορά. Δεν σας λέω, εσείς μπορείτε να βάλετε μαύρο, μπορείτε να μην βάλετε καθόλου. Αλλά εγώ επειδή πάντα βάζω eyeliner, δεν θέλω να σας δείξω κάτι ψεύτικο. Επίσης έχω βάλει στο χείρι μου αυτό εδώ, είναι από το Lidl, ένα λιποζόνο από CN. Συμπαθητικό. Για την υδάτωση. Να και ο Δημήτρης. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ρουζάκι. Εγώ δεν ξέρω. Όχι ριζάκι βρε, ρουζάκι. Θα πάρω αυτό εδώ πέρα από W7, ένα ρουζάκι σε τέτοια μορφή, γιατί τα άλλα θέλουν μπλεντάρισμα και αργείς πιο πολύ, οπότε βάζω ένα πουντρένιο που έχει πολύ ωραία απόδοση και με δύο τσακ είσαι έτοιμος. Έτοιμη. Και λίγο μυδούλα και λίγο εδώ για να δώσουμε έτσι λίγο χρώμα στο πρόσωπο. Λοιπόν, τι, μασκάρα και κραγιόν και είμαστε έτοιμοι. Αυτό ήτανε. Λοιπόν, αυτή είναι εδώ. Θα περάσω μία καλή περασιά. Δεν θέλω ούτως ή άλλως να γίνει μπόμπα το αποτέλεσμα. Εντάξει, έτσι λίγο να δώσουμε λίγο ένταση. Τέλεια. Πάμε και στο αρωματάκι. Να κάνουμε το ίδιο. Τελικά πέρασε και δεύτερη, τέλος πάντων. Λοιπόν, break is, μη φωνάζει μικρός και επανέρχομαι. Έβαλα και μασκαρίτσα και συνήθως προτιμάω ένα matte lipstick και ένα κρεμμυνάκι bullet. Θα βάλω αυτό από W7, από Mega Matte, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Χωρίς μολυβάκι όταν μοιάζομαι, δεν βάζω, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είτε μπορείτε να αφήσετε έτσι, είτε μπορείτε να βάλετε, εγώ συχνά βάζω μόνο γκλωσάκι.
Αλλά βάζω κάποιο πινάκι λίγο χρωματάκι, όπως αυτό εδώ από Tarte, που είναι κάπως beige rose. Το βάλω τώρα λίγο από πάνω, το δείτε. Συνήθως δεν βάζω και κρεγιόν και gloss, βάζω μόνο κρεγιόνι, μόνο gloss. Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι βαρύ, είναι γρήγορο, είναι εύκολο. Εσείς σας λέω όμως θέλετε παραλείπετε και τελικά και το eyeliner. Εγώ το έβαλα έτσι, γενικά πάω με γρήγορα. Δηλαδή και πολύ έντονο μακιάζ να κάνω, θα το κάνω σε 15-20 λεπτά γιατί έχω συνηθίσει πλέον. Έχει πάρει μπρος τη χέρια, έχει πάρει γρήγορα. Τώρα θεωρώ αυτό για κάποια κοπέλα που δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, πιστεύω 10 λεπτά είναι κουμπλέ. Δεν έχει πολλά, ρουζάκι, κραγιόν, μάσκαρα για τα φρύδια και κάποια βάση. Οπότε φαίνεται και το πρόσωπο και λαμπερό και καθαρό και φρέσκο. Βέβαια χρειάζεται και η σωστή ενυδάτωση πριν, όπως έχω βάλει εγώ, καθάρισα το πρόσωπο και έβαλα και ενυδατική, ενυδατωμένο δέρμα και όλα αυτά. Και αυτό ήταν το βιντεάκι, αν σας άρεσε. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και αυτά. Και θα ήθελα να μου προτείνετε και άλλα μακιάζ, γιατί πολύ μου αρέσει να σας δείχνω μακιάζ που μου προτείνετε εσείς. Έχω ακόμα να σας δείξω δύο από το καλοκαίρι, δεν τα έχω ξεχάσει. Θα το δείξω και αυτά. Είναι ένα σε ψυχρές αποχρώσεις και ένα με πράσινα που μου είχε πει να το δείξω η φίλη μου η Νικόλ, αυτό με το πράσινο. Και αυτό θα του δείξω γιατί έχει γίνει και με κραγιόν από σοφορά το μάτι. Έχει μαγκιά δηλαδή. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι. Αν σας άρεσε, like και εγγραφή και το λέμε στο επόμενο. Φιλάκι πολλά μου! Γεια σας!